Σε παραλίες και σε pub της Κρήτης βρήκε το Brexit χιλιάδες Βρετανούς τουρίστες, οι περισσότεροι των οποίων φάνηκαν να μην ενοχλούνται και τόσο από τον σεισμό που προκάλεσε στα θεμέλια της Ευρώπης η έξοδος της χώρας τους από την Ένωση. Θα δυσκολευτούμε στην αρχή, αλλά όλα θα είναι πολύ καλύτερα στο μέλλον. Μόλις ήρθαμε στην Κρήτη και δεν προλάβαμε να ψηφίσουμε. Δεν γνωρίζω πώς είναι η κατάσταση πίσω στην Αγγλία, αλλά και ούτε τι θα μπορούσε να επιφέρει τελικά το Brexit. Δεν γνωρίζω πώς είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα στην Αγγλία. Δεν έχω επικοινωνήσει ακόμα με συγγενείς. Μόλις επιστρέψω, θα μάθω. Νομίζω ότι από αυτή τη μέρα η Βρετανία ξεκινάει για να χτίσει από την αρχή τη χώρα. Σωστή επιλογή του εκλογικού σώματος. Κάτι που πρέπει να κάνουν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που έκαναν λόγο για σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις που, όπως δήλωσαν, θα επηρεάσουν άμεσα τις παγκόσμιες αγορές. Όχι, νομίζω ότι είναι λάθος επιλογή της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρώπη. Οι αγορές σύντομα θα πάρουν την κατηφόρα. Είμαι σίγουρη. Πολύ μάλιστα στην ερώτηση για το πώς χαρακτηρίζεται στο εξής η κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία, είτε απέφυγαν να απαντήσουν, είτε δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν και πως αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διακοπές. Θα μπορούσαν να υπάρξουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα, όμως νομίζω πως η απόφαση θα αποδειχθεί σωστή. Ντρέπομαι που δεν γνωρίζω τι συμβαίνει στη χώρα μου. Οι ντόπιοι επιχειρηματίες πάντως που ασχολούνται με τον τουρισμό δεν φαίνεται να ανησυχούν και ιδιαίτερα από την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού, όπως λένε, είναι ήδη πολύ νωρίς για να δουν τις επιπτώσεις τουλάχιστον στον οικονομικό τομέα. Όχι. Κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Πιστεύω. Μάλιστα. Για αυτούς δεν ξέρω αν μας παρασύρει και εμάς αυτό. Στην αρχή θα έχει επιπτώσεις, αλλά μετά θα είναι καλύτερα. Θα είναι καλύτερα. Ναι, έτσι πιστεύω. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε αρνητικές επιπτώσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τον τουρισμό στην Ελλάδα, χειρότερες από αυτές που είναι μέχρι τώρα. Πάντως, η κίνηση σε τουριστικές περιοχές όπως τη Χερσόνησο και τα Μάλια ήταν πεσμένη, με τους καταστηματάρχες να λένε πως οι Βρετανοί, όπως και οι υπόλοιποι τουρίστες, διασκέδαζαν μέχρι πρωίας, δείχνοντας με τη στάση τους την ανάγκη μόνο για διακοπές.